Στις 31 Αυγούστου 1923 ο Μουσολίνι δοκιμάζει την δύναμή του στην Κέρκυρα. Αφορμή η δολοφονία του Ιταλού στρατηγού Τελίνι και τεσσάρων συνοδών του στην Κακαβιά της Ηπείρου. Είναι η πρώτη για την Ελλάδα διεθνής εμπλοκή μετά το Μικρασιατικό πόλεμο. Ο Μουσολίνι ζητά τεράστια αποζημίωση και αίτηση συγγνώμης. Χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα της ανακρίσεως, το ιταλικό ναυτικό βομβαρδίζει και καταλαμβάνει το ανοχήρωτο νησί. Η Ελλάδα προσφεύγει στην κοινωνία των εθνών. Η τελευταία δεν παρεμβαίνει για να μην θίξει την Ιταλία, που είναι μεγάλη δύναμη. Τελικά, μετά από διακανονισμό που πρότεινε πρεσβευτική διάσκεψη, ο στρατός κατοχής αποχώρησε από την Κέρκυρα το Σεπτέμβριο. Ο Μουσολίνι όμως έχει πραγματοποιήσει το πρώτο του κατόρθωμα.